Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο κορονοϊός περικυκλώνει την Ελλάδα. Εκατοντάδες κρούσματα στην Ιταλία, πρόωρο τέλος για το καρναβάλι της Βενετίας. Συναγερμός στην Αθήνα. Νέα έκτακτα μέτρα αποφασίζει το Υπουργείο Υγείας. Φωτογραφίες ντοκουμέντα από το τραγικό τροχαίο της Γλυφάδας. Ήμουν σε σοκ, δηλώνει ο οδηγός της πολυτελούς κορβέτ. Σκότωσαν το παιδί μου για δεύτερη φορά, δηλώνει ο πατέρας του 25χρονου στο Όπεν. Νεκροί και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν. Παιδιά μεταξύ των θυμάτων, φόβοι για εγκλωβισμένους, νέο χτύπημα του εγκέλαδου πριν από λίγο. Με τηλεοπτικά σποτ και άρωμα εκλογών, η εφόλιστη σύλλη σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα. Πώς θα καταθέσουν αύριο στη Γαδά οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες για την Οβάρτης. Ραγδαία εξαπλώνεται κυρίες και κύριοι ο κορονοϊός και η φωνική επιδημία χτυπά και τη γειτονική μας Ιταλία. Τα κρούσματα υπερτριπλασιάστηκαν και μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο είναι πια εκατοντάδες. Καταστήματα, σχολεία και δημόσιοι χώροι κλείνουν, ενώ ακυρώθηκαν αθλητικοί αγώνες αλλά και το καρναβάλι της Βενετίας. Επιποδός και οι ελληνικές αρχές, ενώ μέτρα παίρνουν και στην Τουρκία. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Δρόμοι άδειοι, μαγαζιά κλειστά, εκδηλώσεις που ματαιώνονται η μία μετά την άλλη, δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία που δεν λειτουργούν. Η Ιταλία είναι σε πανικό. Πολλές πόλεις και χωριά στις επαρχίες Λομβαρδία, Εμίλια Ρωμάνα, Βένετο και Πιεμόντε είναι σε αποκλεισμό. Τα κρούσματα στην Ιταλία έχουν ξεπεράσει τα 134. Ο θάνατος των δύο ηλικιωμένων, αλλά και η δραματική αύξηση των περιστατικών σε όλο το Βορρά έχουν προκαλέσει τρόμο στους Ιταλούς. Questo momento molti, come anche il sottoscritto, si sono chiesti come mai in Italia così tanti casi che vengono scoperti peraltro tutti in un tratto. Beh, noi abbiamo adottato, l'abbiamo sempre detto e lo confermo. Paura, al limite un po' di prudenza, però adesso qui è un po' una psicosi, adesso mi sembra eccessivo. È un po' in panico, diciamo, poi il panico subentra, c'è un po' la paura, c'è. Η κατάσταση είναι τόσο ανησυχητική που οι αρχές της επαρχίας Βένετο αποφάσισαν να διατάξουν την διακοπή του περίφημου καρναβαλιού της Βενετίας, το οποίο είχε ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα και κανονικά θα διαρκούσε για μερικές ακόμα ημέρες. Οι υγειονομικές αρχές στις περιοχές όπου έχουν εμφανιστεί τα κρούσματα κάνουν εκατοντάδες εξετάσεις σε ανθρώπους που ίσως ήρθαν σε επαφή με τους ασθενείς. Οι ειδικοί παλεύουν να βρουν τον ασθενή που έφερε στη χώρα τον ιό. 2.467 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα κρούσματα παγκοσμίως ανέρχονται σε 78.909. Ο ιός έχει πλέον εξαπλωθεί σε 33 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στη Νότια Κορέα τα κρούσματα έχουν εκτοξευθεί στα 602. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 6 και οι αρχές είναι σε κόκκινο συναγερμό. Και στο Ιράν, η δραματική αύξηση των θυμάτων αλλά και των κρουσμάτων έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία. Και εμείς κυρίες και κύριοι θα συνδεθούμε με το Μιλάνο. Εκεί βρίσκεται ο δημοσιογράφος του Open, ο Δημήτρης Κανελόπουλος, για να μας δώσει την εικόνα. Δημήτρη, καλησπέρα. Τα μηνύματα που τουλάχιστον παίρνουμε εμείς είναι ανησυχητικά. Καλησπέρα, Στέλλα, από το Μιλάνο, από την πιάτσα Del Duomo. Η ανησυχία εδώ είναι διάχυτη τις τελευταίες ώρες. Δύο νεκροί, 139 κρούσματα, 26 άτομα στην εντατική, ενώ 29 ακόμη είναι σε απομόνωση στο σπίτι τους. Γι' αυτό λοιπόν από αύριο και για μια ολόκληρη εβδομάδα τα σχολεία εδώ στο Μιλάνο αλλά και σε πολλές περιοχές της Λομβαρδίας θα παραμείνουν κλειστά. Όπως και οι δημόσιες υπηρεσίες εδώ στο Μιλάνο. Πολλές προγραμματισμένες εκδηλώσεις αναβλήθηκαν στην περίφημη σκάλα του Μιλάνου, ενώ αναστέλλονται θεατρικές παραστάσεις, κλείνουν μουσεία και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιταλίας. Τώρα, Δημήτρη, θύμα του κορονοϊού έχει πέσει μεταξύ άλλων και το καρναβάλι της Βενετίας, το φημισμένο αυτό καρναβάλι.
Τελειώνει άδοξα φέτος το καναβάλι της Βενετίας, Στέλλα, καθώς από τα μεσάνυχτα αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις. Κλειστά θα παραμείνουν μέχρι την 1η Μαρτίου τα σχολεία, τα μουσεία και οι κλειστοί δημόσιοι χώροι στη Βενετία. Λόγω της έξαρσης του κοροναϊού, μάλιστα, σήμερα το σημερινό fashion show του Giorgio Armani έγινε και κλεισμένο των θυρών και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου. Ενώ αναβλήθηκαν αγώνες και αθλητικές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και 4 παιχνίδια για την 1η κατηγορία του πρωταθλήματος. Και επιποδός, Δημήτρη, είναι και η αστυνομία. Τι γίνεται εκεί? Πραγματικά η αστυνομία βρίσκεται επιποδός στην Πάντοβα κυρίως, όπου καραμπινιέροι βγήκαν στους δρόμους, ενώ υπό αστυνομικό κλειό βρίσκεται και το νοσοκομείο της πόλης. Ενδεικτικό, να σου πω, Στέλλα, τη σοβαρότητα της κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ανέβαλε την αυριανή επίσκεψή του στη Ρουμανία, όπου υπάρχουν 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Κανελόπουλο. Έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στη γειτονική μας χώρα. Και από την Ιταλία, εμείς θα πάμε στην Τουρκία, γιατί μετά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Τεχεράνη, παίρνει τα μέτρα της η Τουρκία. Η ανταποκρίτριά μας, η Μαρία Ζαχαράκη, θα μας ενημερώσει. Μαρία, τι γίνεται εκεί? Λοιπόν, Στέλλα, η Τουρκία έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό πλέον. Γι' αυτό και πριν από λίγο ο Τούρκος Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε το κλείσιμο των συνόρων με το Ιράν. Οι συνοριακές πύλες, λοιπόν, της Τουρκίας με το Ιράν έκλεισαν πριν από 3 ώρες, σήμερα το απόγευμα, ενώ οι πτήσεις με το Ιράν σταματούν αυτήν την ώρα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν παρακολουθεί το θέμα αυτό πολύ στενά, έχει ανησυχήσει και έχει ζητήσει μάλιστα να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να μην εισέλθει από το Ιράν ο επικίνδυνος ιός, να μην εισέλθουν άτομα, άνθρωποι που θεωρούνται κρούσματα. Όλες οι χώρες παίρνουν τα μέτρα τους, Μαρία. Ακριβώς, και θέλω να σημειώσω επίσης, Στέλλα, ότι και ο κόσμος εδώ στην Τουρκία έχει ανησυχήσει. Θεωρούν μάλιστα ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κρούσματα τα οποία να μην έχουν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως από την κυβέρνηση. Γι' αυτό και σήμερα το κλείσιμο των συνόρων. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά, να δούμε τι νεότερα θα έχουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε στα δικά μας, γιατί η κατάσταση στην Ιταλία έχει θέσει σε ακόμα μεγαλύτερη επαγρύπνηση τις ελληνικές αρχές. Μάλιστα, στο Υπουργείο Υγείας αυτή την ώρα έχουν προγραμματισμένη σύσκεψη. Επιτάπητος θα βρεθούν τα νέα δεδομένα. Θα πάμε στη Δέσποινα Βλεπάκη που βρίσκεται εκεί για να δούμε τώρα, Δέσποινα, τι ακριβώς ετοιμάζεται το Υπουργείο Υγείας, ποια μέτρα προφανώς θα βρεθούν στο τραπέζι. Ανησυχία και έντονος ο προβληματισμός στην ελληνική κοινωνία, Στέλλα, αφού ο κορονοϊός είναι στη γειτονική Ιταλία. Μια ανάσα από τα σύνορά μας. Οι συσκέψεις είναι διαρκές και είμαστε σε επιφυλακή και ετοιμότητα οι δικές μας ελληνικές υγειονομικές αρχές. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας που έχει συγκαλέσει ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Εδώ είναι στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του ΕΚΑΒ, αλλά και από την πρώτη και δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Ήδη από το πρωί έχουν ανακοινωθεί νέα τα μέτρα που λαμβάνει η χώρα μας για τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν ακόμα περισσότερα φυλάδια και αφίσες στις πύλες εισόδου, δηλαδή στα λιμάνια και στα αεροδρόμια. Ενώ θα υπάρξει και ενημέρωση των εταιριών που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια της Πάτρας και της Ιγουμενίτσας, που είναι πύλες εμπορικής εισόδου με την Ιταλία. Όλα αυτά σε συνδυασμό και μετά από συζητήσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είμαστε σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα. Μάλιστα, να δούμε και τι ανακοινώσεις θα έχουμε μετά. Τώρα, Δέσποινα, έχουμε και τους 2 ανθρώπους που βρίσκονται στο νοσοκομείο Σωτηρία. Είναι οι 2 επαναπατριστέντες. Να δούμε ποια είναι η κλινική τους εικόνα. Παραμένουν λοιπόν αυτοί οι 2 Έλληνες που ήρθαν από το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess στο νοσοκομείο Σωτηρία. Η έλεγχη είναι εξονυχιστική. Πραγματοποιούνται εξετάσεις καθημερινά από χτες μέχρι και σήμερα στην απομόνωση. Από το Ινστιτούτο Παστέρ βγήκαν τα δείγματα των εξετάσεών τους και ήταν αρνητικά. Στέλλα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο. Ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα Βλεπάκη, για τις πληροφορίες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, για τις ημέρες που πέρασε μέσα στην καραντίνα του Σωτηρία με την επιστροφή του από την Γουχάν, μίλησε στο Open ο επιχειρηματίας Γιάννης Μερσινιάς. Ο κύριος Μερσινιάς, που πήρε χθες εξιτήριο, περιγράφει την περιπέτειά του και, όπως λέει στο ανοιχτό κανάλι, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να επισκεφθεί τους δικούς του ανθρώπους που αγωνιούσαν. Πέρασε από την κόλαση του κορονοϊού στην απομόνωση του Σωτηρία και χθες επέστρεψε στη δική του καθημερινότητα. Ο Γιάννης Μερσινιάς, ο ένας από τους 2 Έλληνες που έμειναν 14 ημέρες σε καραντίνα, μίλησε στο Open μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Μόλις ξύπνησα πρώτη μέρα έξω από το νοσοκομείο, έξω από την καραντίνα. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να επισκεφτεί τους γονείς του, που όλον αυτόν τον καιρό αγωνιούσαν για την υγεία του. Χαρήκανε που με είδανε, κάνανε πατάτες τηγανιτές και αυγά. Έμεινα εκεί πέρα στο σπίτι το βραδάκι και μετά γύρισα σπίτι για τίποτα άλλο. Ψυχία.
Η ζωή στην απομόνωση είχε αυστηρό πρόγραμμα. Κάθε μέρα με ξυπνάγανε γύρω στις 8.30-9 παρά για να πάρουν θερμοκρασία, πίεση και οξυγόνωση αίματος. Μοναδική παρέα το τηλέφωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον συνέδεαν με τον έξω κόσμο. Κάνατε παρέα. Αυτό οφείλω να το πω στη δημοσιογράφηση. Εκτός από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τον εξέταζαν εξονυχιστικά φορώντας τις ειδικές στολές, ο μοναδικός άνθρωπος που έβλεπε ήταν η Ελληνίδα που νοσηλεύονταν στο διπλανό θάλαμο απομόνωσης. Είμαστε σε διαφορετικούς θαλάμους. Εντάξει, μπορεί να έβλεπε ένα στον άλλον από το παράθυρο, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Λίγη ώρα μετά το εξιτήριό του, τη θέση του στον ειδικό θάλαμο έλαβε ένας από τους δύο Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Σχεδόν 4-24 ώρα μετά τη μοιραία στιγμή του φωνικού τροχαίου στη Γλυφάδα, ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου που παρέσυρε και εγκατέλειψε τον 25χρονο Νάσο εμφανίστηκε στην τροχιά με τη δικηγόρο του και ισχυρίστηκε κυρίες και κύριοι πως δεν κατάλαβε τι έκανε. Τώρα ο πατέρας του άτυχου νεαρού ξεσπά στο όπεν και όπως λέει, ο οδηγός της Κορβέτ με τις δηλώσεις του σκότωσε για δεύτερη φορά το παιδί του. Τρία ολόκληρα 24 ώρα μετά τη φωνική σύγκρουση που στήχησε τη ζωή στον Νάσο Καρανίκα, ο οδηγός της ανασφάλιστης μαύρης Κορβέτ εμφανίστηκε στη τροχιά ελληνικού και κατέθεσε για τις συνθήκες του δυστυχήματος που έκοψε το νήμα της ζωής του 25χρονου μοτοσυκλετιστή. Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο από το σημείο της τραγωδίας κόβουν την ανάσα. Ο 40χρονος επιχειρηματίας περιέγραψε στους αστυνομικούς πώς έγινε το τροχαίο και απέδωσε πολλές φορές την απόφασή του να εγκαταλείψει αβοήθητο τον 25χρονο στο σοκ της στιγμής. Έπαθα σοκ και γι' αυτό εξαφανίστηκα. Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Αυτό που μόνο κατάλαβα είναι ότι ήμουν πολύ σοκαρισμένος. Λίγες ώρες μετά την κατάθεση του οδηγού της φωνικής Κορβέτ, ο Γιώργος Καρανίκας, πατέρας του 25χρονου Νάσου, έκανε συγκλονιστική κατάθεση ψυχής στο Open. Αισθάνθηκα μία ανακούφιση. Ναι. Αλλά αισθάνθηκα οργή για τις δηλώσεις τις οποίες έκανε. Μου σκότωσε το παιδί μου δεύτερη φορά. Όταν ένας δολοφόνος λέει ότι εγώ δεν κατάλαβα τι έκανα και έπαθε σοκ μετά, σημαίνει ότι δεν έβλεπε όταν οδηγούσε τι έκανε. Ο πατέρας του αδικοχαμένου Νάσου ζήτησε μέσω του Open την παραδειγματική καταδίκη του οδηγού της μαύρης Κορβέτ. Για μένα αυτός έπρεπε να είναι φυλακή. Από τη στιγμή που πήγε εκεί έπρεπε να είναι στη φυλακή. Αυτή η δικαίωση θέλω εγώ. Αυτή η δικαίωση λέει ο Νάσος. Αυτή. Ζητάει ο Θανάσης δικαίωση. Θέλω ο εισαγγελέας να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Συγγενείς, φίλοι αλλά και απλοί πολίτες έρχονται εδώ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένες όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Νάσος μετά την φωνική σύγκρουση με τη μαύρη Κορβέτ και αφήνουν λουλούδι στη μνήμη του 25χρονου. Ο 40χρονος οδηγός της μαύρης Κορβέτ μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η δικογραφία από την τροχέα ελληνικού. Και εμείς θα μείνουμε στο θέμα, θα πάμε στο Μαρίνο Αλιφέρη κυρίες και κύριοι, γιατί Μαρίνο, η τροχέα ελληνικού έχουμε καταλάβει όλοι ότι χρειάστηκε πάνω από τρεις μέρες για να εντοπίσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, για να πάει ο οδηγός με τη δικηγόρο του και να καταθέσει όσα κατέθεσε. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να έχουν χαθεί κάποια στοιχεία? Στέλλα, για τρία ολόκληρα 24 ώρα η τροχέα ελληνικού. Παρά το γεγονός ότι στο σημείο που άφησε τη ζωή του αδικοχαμένος 25χρονος Νάσος στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης είχε μείνει το αυτοκίνητο της φωνικής σύγκρουσης, η μαύρη Κορβέτ, και γνώριζαν από την πρώτη στιγμή ποιος είναι ιδιοκτήτης, πού μένει και γνώριζαν όλα τα στοιχεία του, για τρεις ολόκληρες ημέρες οι αστυνομικοί της τροχέας ελληνικού δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον συγκεκριμένο οδηγό. Με αποτέλεσμα να μένει αναπάντητο το πιο βασικό ερώτημα. Ή είχε καταναλώσει ο 40χρονος οδηγός αλκοόλ κατά τη διάρκεια του τροχαίου δυστυχήματος? Ένα ερώτημα το οποίο δεν θα απαντηθεί ποτέ, γιατί τρεις ημέρες μετά, όσο αλκοόλ και να έχει καταναλώσει, θα έχει καθαρίσει ο οργανισμός του. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα είναι, σύμφωνα με μαρτυρίες που υπάρχουν αυτοπτών μαρτύρων αλλά και από την οικογένεια του 25χρονου Νάσου, είναι ότι μέσα στη μαύρη Κορβέτ υπήρχε και μία γυναίκα. Η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα από τη τροχέα ελληνικού. Εντοπίστηκε? Έχει καταθέσει? Και αν έχει καταθέσει, αναμένεται σε βάρος της να απαγγελθούν κάποιες κατηγορίες? Ενώ όπως φαίνεται και σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία, ο 40χρονος οδηγός φαίνεται να έφυγε από το σημείο με κάποιο άτομο το οποίο
τον ακολουθούσε με κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Ούτε το συγκεκριμένο άτομο, αν έχει εντοπιστεί. Άρα υπάρχουν πολλά σημεία, Μαρίνο, που είναι ακόμη θολά. Από εδώ και πέρα, τώρα τι προβλέπετε? Γιατί είδαμε ότι αυτός ο άνθρωπος αφέθηκε ελεύθερος. Ένας άνθρωπος που εγκατέλειψε τον 25χρονο νεαρό. Και όλα αυτά την ώρα που βλέπουμε και στους δέκτες μας, κυρίες και κύριοι, εικόνες ντοκουμέντα από τον άνθρωπο ο οποίος κοίταται στο κράσπεδο. Όπου πραγματικά είναι, τα λόγια είναι νομίζω λίγα, Μαρίνο, για, ναι, για, οι φωτογραφίες είναι πραγματικά κόβουν την ανάσα. Τώρα σχετικά με αυτό που είπες και όλος ο κόσμος ρωτάει γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο 40χρονος. Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα και το άρθρο 302 του ποινικού κώδικα, όλα τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα θεωρούνται ότι είναι εξαμελία. Συνεπώς, ο 40χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξαμελίας σε βαθμό πλημελήματος. Στο ερώτημα επίσης, εγκατέλειψε έναν άνθρωπο στην άσφαλτο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ακόμη και αυτό το αδίκημα, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το άρθρο 42, και αυτό το αδίκημα είναι πλημέλημα. Μάλιστα. Ότι όλα αυτά τα πλημέληματα μετατρέπονται σε κακούργημα, εάν εντοπιστεί ο οδηγός και σύμφωνα με τον νέο κώδικα, τότε με αυτό εντοπιστεί και έχει καταναλώσει αλκοόλ, αυτομάτως γίνεται κακούργημα και πλέον είναι εντελώς διαφορετική η διαδικασία. Πάντως είναι μια υπόθεση, Μαρίνο, που θα έχει και συνέχεια και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ θερμά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα φύγουμε από τα δικά μας, θα επιστρέψουμε στην Τουρκία και στα του σεισμού, καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε και νέο χτύπημα του Εγκέλαδος, τη Μαρία Ζαχαράκη, για να δούμε τώρα, Μαρία, ποια είναι η κατάσταση εκεί. Λοιπόν, είχαμε νέο σεισμό στις 7 η ώρα, ώρα Τουρκίας, Στέλλα, στο ίδιο μέγεθος που έγινε και ο σεισμός το πρωί, δηλαδή 5,9 ρίχτερ, όπως τουλάχιστον μεταδίδουν και δίνουν εδώ τα γεωδυναμικά Ινστιτούτα. Έγινε αισθητός και πάλι στην Τουρκία, το επίκεντρο ήταν στην ίδια πόλη στο Ιράν. Μας κάνει τρομερή εντύπωση που είναι το ίδιο μέγεθος και στο ίδιο ακριβώς επίκεντρο. Έγινε λοιπόν εδώ, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής, έγινε αισθητός εδώ, αλλά δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για κάποιους τραυματισμούς ή για νέες υλικές ζημιές. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες εδώ, Στέλλα, είναι πάρα πολύ άσχημες στο Βαλ και ο κόσμος απόψε και με αυτό το νέο χτύπημα του Εγκέλαδου έχει πανικοβληθεί και δεν ξέρει τι θα κάνει απόψε. Ευχή όλων, Μαρία, είναι να περάσετε ένα ήρεμο βράδυ εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε μια συγκλονιστική μαρτυρία μιας γυναίκας που έχασε την οικογένειά της από το φωνικό σεισμό. Öncelikle başınız sağ olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Acınızı anlıyoruz. Siz nasıl kurtuldunuz, nasıl oldu? Ben çamaşır asıyordum. Çamaşır asıyordum ya, onlar hepsi altına kaldı deprem. Altına kaldı. Kaç çocuğunuz vardı? 4 tane vardı. En küçük 8 aylık. Eşiniz mi? Eşim de. Όπως είδατε, κυρίες και κύριοι, εφιαλτικές μνήμες ξύπνησε το πρωί ο Εγκέλαδος στην Τουρκία. Ισχυρός σεισμός 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε δεκάδες τουρκικά χωριά στα σύνορα με το Ιράν. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες είναι οι τραυματίες και οι εικόνες με τους διασώστες που αναζητούν παγιδευμένους, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, καθυλώνουν. Με φτιάρια, αξίνες ακόμη και με τα χέρια, διασώστες και κάτοικοι σε χωριό της επαρχίας Βαν δίνουν μάχη για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια κτηρίων. Στα χαλάσματα ενός σπιτιού ακούν με δυσκολία τη φωνή ενός μικρού κοριτσιού. Οι διασώστες συνεχίζουν να σκάβουν μέχρι να εντοπίσουν το κοριτσάκι. Το ανασύρουν από τα ερείπια χωρίς τις αισθήσεις του. Σε κοντινή απόσταση ακόμη ένα παιδί ανασύρεται μέσα από το γκρεμισμένο σπίτι του. Είναι όμως αργά. Θρήνος και ανίποτος πόνος για τη μητέρα του. Ο σεισμός των 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο βόρειο-δυτική επαρχία του Ιράν, μόλις 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία, χτύπησε λίγα λεπτά πριν τις 9 το πρωί. Με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων ισοπαίδωσε εκατοντάδες σπίτια, τα περισσότερα χτισμένα από πέτρες και λάσπη στα χωριά του Βαν. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Βαν, ανάμεσά τους 3 παιδιά. 40 κάτοικοι τραυματίστηκαν, 10 από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πώς θα δω πούρτα.
Δεν αναφερθήκαμε σε τι. Σοκάρι βάρτε αυτά. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για 75 τραυματίες και υλικές ζημιές σε χωριά κοντά στο επίκεντρο. Εκατοντάδες είναι οι κάτοικοι που απόψε θα κοιμηθούν στο ύπαιθρο μέσα στα χιόνια, με τον υδράργυρο να πέφτει υπό το μηδέν όταν δει ο ήλιος. Ξανά στα δικά μας, νεκρός είναι ο ιδιοκτήτης fast food στη Θεσσαλονίκη που τον μαχαίρωσε η υπάλληλός του. Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον ένα από τους δράστες που αναζητείται μαζί με τους τρεις συνεργούς του, ενώ οι εκτιμήσεις συνηγορούν ότι πρόκειται για μια πράξη εκδίκησης. Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το κατάστημα και ερευνούν το χώρο. Έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά από τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του ιδιοκτήτη από τον πρώην υπαλληλό του διανομέα φαγητού. Μπήκανε, λέει, 4 άτομα μέσα. Ένας στο μαχαίρος, ο ένας χτύπησε, λέει, πρώτα με την καρέκλα και πέσανε οι άλλοι δύο από πάνω και το χτυπούσαν με το μαχαίρι στο σώμα. Και μία, λέει, πήρε στην καρδιά. Η επίθεση έγινε χθες βράδυ μπροστά στα έντρομα μάτια των πελατών. Οι τέσσερις δράστες ήρθαν από την πίσω πλευρά του μαγαζιού, μπήκαν μέσα και πήγαν κατευθείαν προς το μέρος του ιδιοκτήτη. Οι θαμώνες, σοκαρισμένοι, είδαν μπροστά στα μάτια τους να το χτυπούν και να το μαχαιρώνουν μέχρι θανάτου. Βαριά τραυματισμένος, ο 45χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, πατέρας δύο παιδιών, που εδώ το βλέπετε σε παλιότερες ευτυχισμένες στιγμές μέσα στο κατάστημά του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου εξέπνευσε λίγο αργότερα. Μια λίμνη αίματος μπροστά. Στο μαγαζί, στην βιτρίνα από κάτω. Από κάτω. Την ώρα βγάζανε και τον άνθρωπο από μέσα. Από τις κάμερες του καταστήματος που κατέγραψαν την άγρια δολοφονία, ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 32χρονος, ο οποίος εργαζόταν στο μαγαζί ως διανομέας φαγητού και είχε απολυθεί πριν από λίγο καιρό. Ό,τι και να πω, είναι ανούσια, δεν αλλάζει τίποτα. Ουράγε στις οικογένειες, στην οικογένεια. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς αφήνει και δύο παιδάκια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επιδείξει και στο παρελθόν παραβατική συμπεριφορά, έχοντας εκτίσει και ποινή φυλάκισης. Εκτιμάται ότι η επίθεση έγινε για λόγους εκδίκησης, λόγω της απόλυσής του. Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια του θύματος ζητά σεβασμό στην οδύνη που βιώνει. Θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Το διαρρήκτη που άνοιξε το κατάστημά του για τέταρτη φορά απεγκλώβησε ο ιδιοκτήτης ενός μεζεδοπολίου, διαπιστώνοντας ότι βρίσκεται υπό την επίρρεια μέθης, μάλιστα, και αφού ενημέρωσε την αστυνομία, τον βοήθησε να φύγει. Έβγαινε όπως ήταν από εδώ, όπως βγήκε, από εκεί και να βγει και τον κατέβασα κάτω γιατί αυτός είχε τον νου τον έκτιμο τα μπουκάλια, την αλκοόλ στα χέρια του. Οργισμένος ο Δημήτρης Κάσανδρος περιγράφει πώς απεγκλώβησε ο ίδιος το διαρρήκτη του καταστήματός του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να μην τραυματιστεί. Πατούσε εδώ στο τέτοιο και ήταν πώς μπορεί να χωρέσει άνθρωπος εδώ σαν έλουρος. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ο δράστης υπό την επίρρεια αλκοόλ έσπασε με ένα κομμάτι μάρμαρο το τζάμι του καταστήματος. Μπήκε μέσα και άρπαξε μπουκάλια και αλκοολούχα ποτά. Στην προσπάθειά του να βγει, σφήνωσε στα σπασμένα τζάμια. Ήταν στο τζάμι εδώ πέρα με κάποια μπουκάλια στο χέρι. Ήταν σφηνωμένος. Σφηνωμένος, ναι. Και οι ιδιοκτήτες που μένουν στον επάνω όροφο άκουσαν τον συναγερμό και μόλις βγήκαν, αντίκρισαν τον διαρρήκτη εγκλωβισμένο στα σπασμένα τζάμια. Κάλεσαν την αστυνομία και τον βοήθησαν να απεγκλωβιστεί. Όπως τον κρατούσε ο άντρας μου, σπάει το μπουκάλι, κρατούσε ένα λαιμό και γυαλιά. Και λέω, Δημήτρη, άστονα, φοβήθηκα μήπως χτυπήσει τον άντρα μου. Είναι η τέταρτη φορά μέσα σε 2 μήνες που ο συγκεκριμένος διαρρήκτης χτυπά το καταστημά τους. Το λυπήθηκα, όχι το φοβήθηκα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και η δικιά μου ψυχική οδύνη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης είναι γνωστός στις αρχές, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Φωτιά παίρνει η πολιτική σκηνή με τη σύγκρουση κορυφής Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία και την προανακριτική επιτροπή. Οδηγήστε με σε ειδικό δικαστήριο αν έχετε τα κότσια, προέτρεψε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό. Σκληρή απάντηση έδωσε από το βήμα της πολιτικής επιτροπής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποτελούν την τροπή της αριστεράς. Να τολμήσετε να οδηγήσετε εμένα σε ειδικό δικαστήριο. Σφοδρά πειρά και αλληλοκατηγορίες μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ιδιότυπο debate για τους 7 πρώτους μήνες της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι ενοχιστρώνει μικρά πραξικοπήματα με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης. Για απόπειρα κατάλυσης της δημοκρατίας τον κατηγόρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα διστάσει να καταργήσει την ίδια τη διάκριση των εξουσιών. Η δική μας αρμή, λοιπόν, είναι η ελευθερία, ο κοινοβουλευτισμός και το κράτος δικαίου. Να τολμήσετε να οδηγήσετε εμένα σε ειδικό δικαστήριο αν έχετε τα κότσια. Αν δεν τα έχετε όμως, σταματήστε να γελιοποιείτε και να βιάζετε τους θεσμούς.
επικαλούνται μονότονα την αριστερά, αν και για πολλούς αποτελούν την τροπή της αριστεράς. Ένα καθεστώς φαύλο, οικογενειακό, προσανατολισμένο στην αφέμαξη των πολλών υπέρ των λίγων. Η κόντρα των δύο ανδρών επεκτάθηκε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, φτάνοντας ακόμα και στην απολιγνητοποίηση της χώρας. Ανακοινώνουν απολιγνητοποίηση, αλλά δίχως σχέδιο. Το μόνο που επιθυμούν είναι να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Υποδίεται τον οικολόγο, κατέληξε να υπερασπίζεται το λιγνίτι και τη ρύπανση. Όχι άλλο κάρβουνο. Για στημένο καυγά κατηγόρησε η Φόφη Γεννηματά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αδιόρθωτοι, πρόθυμοι και προβλέψιμοι. Βλάπτουν το λαό και οι δυο. Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει και η νέα εκτελεστική γραμματεία του κόμματος. Ο κύβος ερήφθη, κυρίες και κύριοι, και οι προστατευόμενοι μάρτυρες με την κωδική ονομασία Μάξιμος Σαράφης και Εκατέρνη Κελέση αύριο θα καταθέσουν στη Γαδά. Μαζί μας είναι η Μίνα Καραμίτρου. Για να δούμε τώρα, Μίνα, γιατί έχει υπάρξει πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς θα καταθέσουν, σε ποιους χώρους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο 8ος όροφος και ο 13ος όροφος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης θα είναι που θα πρωταγωνιστήσουν αύριο, Στέλλα. Και αυτό γιατί στον 8ο όροφο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Προστασίας Μαρτύρων, θα βρίσκονται τα μέλη της προανακριτικής. Στο 13ο όροφο, σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για να καταθέτουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, θα βρίσκονται οι Σαράφης και Κελέση. Τώρα, θέλω να σας πω ότι τα δύο αυτά πρόσωπα θα φτάσουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση πολύ πιο νωρίς από το προκαθορισμένο ραντεβού τους. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι θα φτάσουν από νωρίς το πρωί. Θα τους συνοδεύουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι οι φρουροί τους και οι διαχειριστές τους, για να μην είμαι πιο ακριβής. Θα έρθουν λοιπόν με αυτοκίνητα, με συμβατικούς αριθμούς κυκλοφορίας και θα ανέβουν κατευθείαν στο 13ο όροφο. Τώρα, θα έχουν τη δυνατότητα φυσικά τα μέλη της προανακριτικής, από το σημείο το οποίο θα βρίσκονται, να έχουν μπροστά τους μια μεγάλη οθόνη και στην οθόνη αυτή θα ακούν με αλλοιωμένη τη φωνή και φυσικά με αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά. Στα όσα θα απαντούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι ακριβώς την ίδια στιγμή θα βρίσκονται στο 13ο όροφο μπροστά σε μια κάμερα. Έτσι. Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία, θα έχει μπει μέσα στην αίθουσα στο 13ο όροφο ο διαχειριστής αστυνομικός, ο οποίος θα πιστοποιεί στα μέλη της προανακριτικής ότι πράγματι αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σας ο μάρτυρας με την κωδική ονομασία Σαράφης ή ο μάρτυρας με την κωδική ονομασία Κελέση. Και έτσι θα διεξαχθεί αύριο η εξέταση των μαρτύρων. Και βέβαια, μην καταλαβαίνουμε τώρα όλοι ότι αυτό θα είναι μια διαδικασία που θα πάρει πολλές ώρες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς ετοιμαζόμαστε για ξενύχτη αύριο. Ο ένας μάρτυρας έχει κληθεί για τις 4.30 και ο άλλος για τις 8. Είναι δύσκολο, λένε, να μπορέσουμε να φτάσουμε και να αγγίξουμε τα χρονικά περιθώρια που έχουν μπει. Είναι βέβαιο ότι είναι απανοτές οι ερωτήσεις που θα δεχθούν. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να μας πάρει και μετά τα μεσάνυχτα. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο, να δούμε και τι θα πούν. Ευχαριστώ θερμά τη Μίνα Καραμίτρου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με σκληρή γλώσσα και όπλα τα τηλεοπτικά σποτ που παραπέμπουν σε προεκλογική περίοδο, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν τους τόνους. Πιο συγκεκριμένα, 7 σποτάκια προβλήθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΑΕΚ Βοντό και η Πειραιώς απάντησε με δική της μίνι παραγωγή στο Twitter. Ήρθε η ώρα να αντεπιτεθούμε. Ήταν κάποτε ένας μισθός. Μετά... Κύριος Τσίπρας φαίνεται να μην διδάχθηκε ούτε από το μαύρο των πολιτών. Από διαφορετικό μπαλκόνι αλλά με εξίσου σκληρή γλώσσα και με τα κομματικά επιτελεία να επιστρατεύουν σποτ προσδίδοντας έντονο προεκλογικό άρωμα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας κονταροχτυπήθηκαν για τους πρώτους 7 μήνες της γαλάζιας διακυβέρνησης. Παρά την αίσθηση ότι η σύγκρουση των δύο ανδρών γίνεται σε εκλογικό σκηνικό, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηθούν κάλπες. Δεν μας εξέλεξαν για να κάνουμε τακτικισμούς, αλλά για να δουλέψουμε και να φέρουμε αποτέλεσμα. Παίρνουν και τις αόριστες υποσχέσεις πίσω. Να αντισταθούμε στο ψέμα, στην απάτη της εικονικής πραγματικότητας της πλειοψηφίας. Πατώντας πάνω στο σενάριο των σποτ, οι δύο αρχηγοί επικέντρωσαν τις ομιλίες τους στην αποδόμηση των πεπραγμένων στην οικονομία, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της πρώτης φοράς αριστερά. Ο λαϊκισμός, τα ψέματα και η ανικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ θα ιτώνται καθημερινά μέσα από τις δικές μας πράξεις. Δεν πρόκειται και δεν πρέπει να αφήσουμε το κοινωνικό κράτος, την πρώτη κατοικία, τους μισθούς, τις συντάξεις, την υγεία, την παιδεία, το περιβάλλον. Στις ορέξεις των αρίστων. Με ενδιαφέρον αναμένεται η επόμενη σύγκρουση κορυφής που δεν αποκλείεται να πυροδοτήσουν οι επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.
Στα εθνικά θέματα τώρα και η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο στο επίκεντρο και σε διπλωματικό επίπεδο μάλιστα. Θα πάμε λοιπόν στην Αλεξία Τασούλη, γιατί έχουμε, Αλεξία, αύριο διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Ναι, στη Θεσσαλονίκη λοιπόν τα βλέμματα και αύριο. Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Πότε δηλαδή θα πάρουν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, με τη Γαλλία να είναι η βασική χώρα που αντιδρά στη διεύρυνση. Το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στη Γενέβη. Θυμίζω ότι η Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης αναμένεται τον επόμενο μήνα να αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του, ιστοσελίδα του ΟΗΕ. Επομένως, ο κύριος Δένδιας αναμένεται να συζητήσει το θέμα αυτό και με τον κύριο Γκουτιέρες. Αλεξία, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, στο επίμαχο θέμα του προσφυγικού θα πάμε. Αντίστροφα κυλούν οι ώρες για τη δημιουργία των νέων δομών στις εκτάσεις που έχουν επιταχθεί στα νησιά. Τα έργα ξεκινούν άμεσα και θα ολοκληρωθούν, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενωμένονται οι σφοδρές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Σε μπραντεφέρ μεταξύ της κυβέρνησης και των νησιωτών εξελίσσεται το ζήτημα του μεταναστευτικού. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως τα κλειστά κέντρα θα κατασκευαστούν παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν και κατήγγειλε όσους παίζουν παιχνίδια με ένα τόσο σοβαρό εθνικό πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως αυτό είναι πολύ σοβαρό για να γίνεται παιχνίδι στα χέρια κάποιων πολιτικάντιδων που αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη τους. Πολιτικάντης ο ανεξάρτητος? Όχι η Ευρώπη των κλειστών συνόρων, του κυρίου Όρμπαν και των χωρών του Βίσεγκραντ, που θέλουν να αντιγράψουν εδώ ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη. Μετά τη λήξη του παγώματος της επίταξης των εκτάσεων και χωρίς να υπάρξει κανένα σημείο επαφής μεταξύ των δύο πλευρών, το Υπουργείο Μετανάστευσης προχωρά στην περίφραξη των χώρων και στις κομματουρικές εργασίες που επαιτούνται να γίνουν, προκειμένου να τοποθετηθούν οι κλειστές δομές. Κλειστά ελεγχόμενα κέντρα. Τα επιλέγουμε συνειδητά. Θα έχουν τη μισή χωρητικότητα από τα σημερινά, αλλά με αυστηρό κανονισμό λειτουργίας. Σε λίγους μήνες τα νησιά θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Υπάρχει δυσπιστία, αλλά θα κρυθούμε στην πράξη και από το αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε στο σημείο οι μπουλντόζες να είναι εναντίον 200.000 βορειοαιγαιοπαλλεγητών ταλαιπωρημένων επί 5 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται και τις τελευταίες 48 ώρες στα νησιά του Αιγαίου έφτασαν 450 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα σκάφη του λιμενικού προχώρησαν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ξανά στο αστυνομικό ρεπορτάζ, τουλάχιστον 20 καταστήματα σε Μαρκόπουλο και Κοροπή διέριξε ένας 38χρονος που συνελήφθη. Η αστυνομία πάντως τον είχε συλλάβει και τον Οκτώβριο, όμως λίγο αργότερα φέθηκε ελεύθερος. Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, σε κεντρικό δρόμο του Μαρκόπουλου, άνδρας που φορά κουκούλα προσπαθεί να διαρρήξει την γυάλινη πόρτα ζαχαροπλαστείου της περιοχής. Βάζει τόση δύναμη που γίνεται θρύψαλα και πέφτουν πάνω του. Ο 38χρονος εσημασμένος διαρρήκτης δεν πτωείται και μπαίνει στο κατάστημα παρά το γεγονός ότι χτυπά ο συναγερμός. Αμέσως κατευθύνεται στην ταμιακή μηχανή. Χωρίς να χάσει χρόνο, αρπάζει όσα χρήματα βρίσκει και εξαφανίζεται στην περιοχή. Ήταν το τρίτο χτύπημά του το ίδιο βράδυ. Χτυπάγανε τις βιτρίνες να τις ρίξουν για να μπουν μέσα, αλλά εμένα με σώσανε τα ρολά. Λίγα 24 ώρα μετά, ο 38χρονος συνεχίζει τη δράση του. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο του μπήκε κατάστημα εποχικών ειδών. Με ένα σφυρί καταφέρνει και παραβιάζει την είσοδο. Όπως και την προηγούμενη φορά, παίρνει τα χρήματα από την ταμιακή και φεύγει από το κατάστημα με ποδήλατο. Το μαγαζί λοιπόν, παιδιά, το σπάσανε για μια ακόμα φορά. Το μπήκανε μέσα, πήρανε τόση σιρταράκι από το ταμείο, γνωρίζοντας προφανώς και το χρονικό διάστημα και ότι υπάρχει συναγερμός με ειδοποίηση από τα κεντρικά. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Μαρκοπούλου κατάφεραν και πέρασαν χειροπέδες στο άτομο, ο οποίος είχε γίνει ο εφιάλτης των καταστηματαρχών εδώ στο Μαρκόπουλο, καθώς μόλις σε μία εβδομάδα είχε καταφέρει να διαρρήξει περισσότερα από 10 καταστήματα. Όπως προέκυψε από την έρευνα της ασφάλειας Μαρκοπούλου το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο 38χρονος μαζί με τον συνεργό του που αναζητείται είχε καταφέρει να διαρρήξει τουλάχιστον 20 καταστήματα σε Μαρκόπουλο και Κοροπή. Σε αυτό το βίντεο έχει καταγραφεί έξω από καφετέρια που μελωστό προσπαθεί να ανοίξει τη γυάλινη πόρτα, χωρίς όμως να τα καταφέρνει. Είναι δύσκολη κατάσταση εδώ πέρα. Έχει φοβηθεί όλος ο κόσμος. Όλους τους ακούς ότι φοβούνται είτε στα σπίτια είτε στα μαγαζιά.
παντού. Ο 38χρονος τον Οκτώβριο του 2019 είχε συλληφθεί για παρόμοια αδικήματα, όμως τον περασμένο Δεκέμβριο αποφυλακίστηκε. Νέα μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου είχαμε σήμερα στο Σχιστό. Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα προϊόντων, ενώ έγιναν και 6 προσαγωγές. Οι υπάλληλοι του Δήμου Περάματος καταστρέφουν τα παράνομα προϊόντα που λίγο νωρίτερα οι ελεγκτές του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παρεμπορίου είχαν κατασχέσει στο παζάρι στο Σχιστό. Η πάταξη δεν βοηθάμε. Έτσι δεν είναι. Ερχόμαστε να ψωνίσουμε τσάμπα. Πατάτες, παιχνίδια, τσάντες, μερικά από τα κατασχεθέντα. Αν θέλουμε να έχουμε μια Ελλάδα ισόνομη και ισότιμη, πρέπει να γίνονται έλεγχοι σε όλους. Κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με τη Συνοδεία Ειδικών Δυνάμεων της Ελλάς για ακόμη μία Κυριακή σαρώνουν τους πάγκους στο Άβατο του Σχιστού με στόχο την πάταξη του παράνομου εμπορίου που κοστίζει κάθε χρόνο στα δημόσια ταμεία 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η παρανομία υπάρχει, άλλοι φεύγουν, βάζουν τα λεφτάκια στη τσέπη και πάνε σπίτι. Εγώ όταν θα φύγω από εδώ και θα πάω στο σπίτι μου, πρέπει να βγάλω το ΤΕΒΕ μου, το ΙΚΑ μου, τους υπαλλήλους μου, όλα μου. Και με αυτά που μου μένει περνάω. Πραγματοποιήθηκαν 74 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 6.500 ευρώ για μη κατοχή παραστατικών και έλλειψη σχετικής άδειας. Κατασχέθηκαν 4 τόνοι πατάτες, 229 βιομηχανικά είδη, 99 παιχνίδια μαϊμού και 75 κιλά οποροκυπευτικά. Μας βάλουν φυλακές, θα πάμε να κλέψουμε. Δεν υπάρχει άλλη φυλακή. Ναι, αλλά δεν πρέπει να πληρώνονται όλα αυτά που πληρώνουν. Θέλουμε μια άδεια και δεν μας τη δίνουν. Μετά τους συνεχείς ελέγχους, πάντως οι εμπόροι στο παζάρι του Σχιστού ήταν σήμερα εμφανώς λιγότεροι. Και εμείς θα περάσουμε στο πεδίο της οικονομίας. Στον Ποναμά των αναδρομικών περιμένουν να πάρουν χιλιάδες συνταξιούχοι μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού. Και με τη βοήθεια του Βασίλη Τσεκούρα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε, Βασίλη, πόσοι συνταξιούχοι, με ποιο τρόπο δηλαδή, θα πάρουν αυτά τα χρήματα. Χρήματα τα οποία τα περιμένουν, Στέλλα, εδώ και πολύ καιρό. Μετά λοιπόν την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, θα πάρουν τα αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου του 2019, μετά την απόφαση φυσικά του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, αυτά θα πληρωθούν τα αναδρομικά σε μία δόση. Άρα θα τα πάρουν μαζεμένα, σχεδόν ένα επτάμινο θα πάρουν μαζί. Επίσης θα συνδυαστεί και με τις αυξήσεις της κύριες και επικουρικές συντάξεις. Περίπου 100.000 συνταξιούχοι από κύριες συντάξεις θα πάρουν από 12 μέχρι 252 ευρώ το μήνα. Και επίσης επικουρικές συντάξεις, 290.000 συνταξιούχοι θα λάβουν από 5 έως και 196 ευρώ το μήνα. Πάντως να σας πω ότι ξεκινούν και οι πληρωμές των συντάξεων του μηνός Μαρτίου. Θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου, του ΟΑΕ, ΟΓΑ, για τους ανασφάλιστους υπερήλικες και του ΕΤΑ, των μη μισθωτών. Την Παρασκευή, την 5η, 27 Φεβρουαρίου, θα πληρωθούν συντάξεις δημοσίου ΙΚΑ, ΝΑΤ και του ΕΦΚΑ των μισθωτών. Και οι επικουρικές συντάξεις θα πληρωθούν, Στέλλα, στις 4 Μαρτίου. Αυτά είναι τα καλά νέα της ημέρας. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλα ποσά θα κληρώνει πλέον και η φορολοταρία του Υπουργείου Οικονομικών σε μια προσπάθεια να πιστούν οι πολίτες και να ζητούν αποδείξεις. Μάλιστα, στις σκέψεις της κυβέρνησης είναι να κληρώνονται ακόμη και σπίτια αλλά και αυτοκίνητα. Ολικό lifting στη φορολοταρία ετοιμάζουν τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, μιας και το μέτρο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Ο κύριος λόγος είναι τα μικρά ποσά και το ότι οι φορολογούμενοι δείχνουν να την έχουν ξεχάσει. Κάτε εσείς τη φορολοταρία αν έχετε κερδίσει, αν έχετε αποδείξεις. Α, όχι. Δεν την κοιτάω γιατί λέω άμα το ξεκερδίσει αυτός που θα το καταλάβεις. Στο οικονομικό επιτελείο υπάρχουν σκέψεις να δίνονται χρυσή λαχνή των 100.000 ευρώ σε λιγότερους νικητές και να μετρούν διπλά οι αποδείξεις από επαγγέλματα που είναι ύποπτα για φοροδιαφυγή, όπως κομμωτήρια, συνεργεία, γιατροί και δικηγόροι. Σε αποδείξεις όσοι μπορούμε παίρνουμε, όσοι μας δίνουν, έτσι. Δεν δίνουν όλοι, μιλάμε βλάκες, έτσι. Αποδείξεις ελεύθερης επαγγέλματος δεν δίνουν. Το στοίχημα της ίσπραξης εσόδων ύψους 500 εκατομμύριων ευρώ, όπως έχουν εγγραφεί φέτος στον προϋπολογισμό από ηλεκτρονικές συναλλαγές, αναγκάζει το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει το μέτρο της φορολοταρίας και να δώσει περισσότερα κίνητρα στους φορολογούμενους να χρησιμοποιούν πλαστικό ηλεκτρονικό χρήμα στις καθημερινές τους συναλλαγές. Ακόμα υπάρχουν σκέψεις να δίνονται ακίνητα δεσμευμένα από το δημόσιο αλλά ελεύθερα χρεών και να υπάρχουν φοροαπαλλαγές. Παζεύω, αποδείξουμε ότι θα παζεύω πάντα. Πιστεύετε ότι θα χτυπηθεί η φοροδιαφυγή? Δεν νομίζω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που θα... Παραμύθια της καλυμάς είναι αυτά, φίλε. Δεν κερδάει κανένας. Είναι όλο του πάρε. Επιπλέον υπάρχει σχέδιο επικοινωνιακής υποστήριξης της νέας φορολοταρίας με διαφημιστική εκστρατεία που θα επαναλαμβάνεται ανατακτά διαστήματα. Και στο ρυθμό του καρναβαλιού ολόκληρη η χώρα, μικροί και μεγάλοι κυρίες και κύριοι χόρεψαν στην παρέλαση που είχαμε στο Μοσχάτο. 14.000 παιδιά ξεχύθηκαν στους δρόμους της Πάτρας, που έχει αυτές τις μέρες την τιμητική της, ενώ όσοι βρέθηκαν στις αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Κοζάνη, γεύτηκαν κομμάτι από το μεγαλύτερο κηχύ 4 τετραγωνικών μέτρων. Περνάω πάρα πολύ!
Για 31η συνεχή χρονιά, η καρδιά του καρναβαλιού χτυπάει στο Μοσχάτο. Δεκάδες καρναβαλιστές, εφάνταστα άρματα, ξυλοπόδαροι και σχολεία κατέκλυσαν τη Λεωφόρο Μακρυγιάννη για το πιο μεγάλο πολύχρωμο αποκριάτικο πάρτι. Παγωτό, φουστίξ, πινέλα, ψίστες, αλαντί. Παλή της γριάς. Μαζί με όλο τον κόσμο που γιορτάζει, είμαστε και εμείς, στο Μοσχάτο και στον Ταύρο, που είναι πολύ μπροστά στο καρναβάλι. Δεν έλειψαν οι μάγοι, οι ζαχαροπλάστες και οι εντυπωσιακές χορεύτριες. Το καλύτερο καρναβάλι! Όποιος βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, έφαγε ένα κομμάτι από την παραδοσιακή πίτα γίγας βάρους 37 κιλών. Ενώ από την παρέλαση του μικρού καρνάβαλου στην Παύλου Μελά, δεν έλειψαν και οι σύλλογοι με παραδοσιακούς χορούς. Μπορεί το καρναβάλι της Βενετίας να ακυρώθηκε, οι Κερκυραίοι όμως εντυπωσίασαν με τις βενετσιάνικες στολές τους. Παρά το τσουχτερό κρύο, το Ρίο Ντε Τζανέιρο έφεραν στο Ηράκλειο της Κρήτης εξωτικές χορεύτριες. Βούλιαξε η κεντρική πλατεία Ιωαννίνων με το παραδοσιακό γαϊτανάκι να κλέβει τις εντυπώσεις. 14.000 μικροί καρναβαλιστές απέδειξαν περίτρανα γιατί η Πάτρα ήταν, είναι και θα είναι η Μητρόπολη του καρναβαλιού. Το αποκριάτικο γλέντι αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο με πολλή μουσική, χορό και αστήρευτο κέφι. Καλές απόκριες! Και από τα δικά μας, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η πολύχρωμη παρέλαση καρναβαλιού και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, χιλιάδες συμμετέχοντες αλλά και θεατές αφήνονται στους ξέφρενους ρυθμούς της σάμπα. Το μεγαλύτερο και διασημότερο καρναβάλι του κόσμου έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται εντυπωσιακά. Υπό τους ήχους δυνατής μουσικής, χιλιάδες καρναβαλιστές με φανταχτερά κοστούμια παρέλασαν στο περίφημο Σαμπαδρόμιο. Χθες η Βραζιλιάνα σούπερστάρ του ποδοσφαίρου, Μάρτα Βιέιρα Ντα Σίλβα, είχε την τιμητική της. Σχολή Σάμπα είχε ως θεματική στο άρμα της ειδικό αφιέρωμα στην επιτυχία της αθλήτριας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η Ντα Σίλβα, γνωστή και ως ο θηλυκός Πελέ, θεωρείται από πολλούς η καλύτερη ποδοσφαιρίστρια όλων των εποχών. Έχει βραβευτεί 5 φορές με το βραβείο καλύτερης ποδοσφαιρίστριας από την FIFA και πέρυσι έγινε η πρώτη παίκτρια που σκόραρε σε 5 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα ποδοσφαίρου. Το ξέφρενο καρναβάλι θα διαρκέσει για 3 επιπλέον ημέρες. Μένουμε στο εξωτερικό δελτίο. Στη Βρετανία, κάμερα ασφαλείας καταγράφει το ομοφοβικό ξέσπασμα ενός άντρα εναντίον 2 νεαρών έξω από εστιατόριο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη δημοσιότητα δόθηκαν οι στιγμές τρόμου που επικράτησαν τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ένα ζευγάρι άνοιξε πυρ σε εβραϊκό παντοπολείο. Ελάτε όμως να ξεκινήσουμε από την επίθεση ενός άγριου σκύλου εναντίον ενός 5χρονου παιδιού στο Κολοράντο. Από το πουθενά, το σκυλί Ράτσας Μπούλτεργε τρέχει σε χώρο στάθμευσης εκκλησίας στο Κολοράντο και ορμά στο στόχο του. Ο σκύλος αρπάζει το 5χρονο κοριτσάκι που έχει μόλις βγει από το ναό με τους γονείς του. Το δαγκώνει με μανία στο χέρι, ενώ έντρομος ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού προσπαθούν να το ξεκολλήσουν από πάνω του. Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια του ζευγαριού για να σώσει το 5χρονο παιδί. Με τη βοήθεια περαστικών, οι γονείς καταφέρνουν να σώσουν το κοριτσάκι, το οποίο μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία παράνομης κατοχής επικίνδυνου ζώου, ενώ έγινε ευθανασία στον Μπούλτεργε. Καταιγισμός πυρών στο Νιου Τζέρσι. Η κάμερα συστολής αστυνομικού καταγράφει την τετράωρη μάχη ανάμεσα στην αστυνομία και τους δύο δράστες, έναν άνδρα και μια γυναίκα, που άνοιξαν πυρ μέσα σε ένα εβραϊκό παντοπολείο και στη συνέχεια οχυρώθηκαν στο κατάστημα. Nope, he's still moving. Behind the wood. Από την επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα στις αρχές Δεκεμβρίου σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και οι δύο δράστες που έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες αστυνομικών. Το βίντεο από τη μάχη που δόθηκε δημοσιοποιήθηκε χθες από τις αρχές στο Νιου Τζέρσι.
Κάμερα ασφαλείας στο Λίτζ καταγράφει το ομοφοβικό ξέσπασμα ενός Βρετανού έξω από εστιατόριο. Ο 54χρονος δράστης χτυπά με γροθιές ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων που έχουν βγει για να καπνίσουν έξω από το νυχτερινό κέντρο. Μία υπάλληλος του εστιατορίου φωνάζει στο δράστη και του ζητά να φύγει. Δέχεται όμως και εκείνη γροθιές στο πρόσωπο από τον 54χρονο που επιχειρεί να επιτεθεί ξανά στη γυναίκα. Περαστικοί και πελάτες τον ακινητοποιούν προτού τον συλλάβουν οι αστυνομικοί. Ο δράστης τελικά καταδικάστηκε σε 12 μήνες υποχρεωτικής κοινωνικής εργασίας για τη ρατσιστική επίθεση έξω από το εστιατόριο στο Λίτζ. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Έφυγε η πολυβραβευμένη ποιήτρια και ακαδημαϊκός Κική Δημουλά. Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη στο πρώτο νεκροταφείο, δημοσία δαπάνη. Θερμά συλληπιτήρια εκφράζουν ο πολιτικός κόσμος και ο κόσμος των γραμμάτων. Βρέχει με απόλυτη ειλικρίνεια. Άρα δεν είναι φήμη ο ουρανός. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα. Έγραφε η Κική Δημουλά, η οποία πέρασε χθες στην απέναντι όχθη, αφήνοντας ως πολύτιμη παρακαταθήκη τα ποίηματά της, που άγγιξαν πολλές ψυχές και έγιναν η αιτία να μοιηθεί στη μαγεία του ποιητικού λόγου ένα πλατή κοινό. Η υπόμνηση της απουσίας και του θανάτου διατρέχει ολόκληρο το έργο της. Δεν λέω ότι δεν είναι ωραία η ζωή. Είναι πάρα πολύ ωραία, επειδή πρόκειται να τη χάσουμε. Η μεγάλη ποιήτρια και ακαδημαϊκός που πέρασε τα ελληνικά σύνορα είχε καθιερωθεί με τη δύναμη, την ευαισθησία και τον πλούτο του λόγου της. Γνώρισα και αγάπησα την ποιησή της. Μια ποιήση πραγματικά πολύ δυνατή που έχει γίνει αποδεκτή από πάρα πολλούς αναγνώστες, πράγμα που δεν είναι πολύ συνηθισμένο με τα ποίηματα. Τα τελευταία χρόνια το όνομά της ακούστηκε αρκετές φορές διεθνώς, ανάμεσα σε λίστες υποψηφίων για το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή που απέστειλε πριν ένα μήνα στη Σουηδική Ακαδημία, με την οποία την προτείνει για το Νόμπελ. Δυστυχώς δεν πρόλεπε με την Κική Δημουλά η Ελλάδα να αποκτήσει το τρίτο Νόμπελ, αν και πραγματικά θα το άξιζε. Μπορούσε μέσα να περιλάβει από τον καθημερινό άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με την ποιήση έως τον υψηλότατο και σοβαρό διανοούμενο. Η κηδεία της Κικής Δημουλά θα γίνει με δημόσια δαπάνη την προσεχή Τρίτη στις 4 το απόγευμα από το πρώτο νεκροταφείο. Η παράκληση της οικογένειάς της είναι αντίστεφάνων να δοθούν δωρεές προς τη στέγη γερόντων Άγιος Νεκτάριος στην Αγία Παρασκευή και στο Σύλλογο Ελπίδα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο του Open ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Αγγελική Κούρκουλου και η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.